πέρασε ομόφωνα από την κρατική Δούμα της Ρωσίας το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της προώθησης των μη παραδοσιακών σεξουαλικών αξιών, της παιδεραστίας και της προπαγάνδας αλλαγής φύλου. Την νομοθεσία για την προστασία των παραδοσιακών αξιών υποστήριξαν και οι 397 βουλευτές της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου της χώρας, ψηφίζοντας χωρίς καμία αντίθεση ή αποχή. Το νομοσχέδιο θα απαγορεύσει τέτοια προπαγάνδα σε διαφημίσεις, βιβλία, ταινίες και μέσα ενημέρωσης. Προβλέπονται τεράστια πρόστιμα για παραβιάσεις των νέων κανόνων, με τα άτομα να αντιμετωπίζουν ποινή 400.000 ρούβλια, 6.600 δολάρια, και τις εταιρικές οντότητες έως και 5 εκατομμύρια ρούβλια, περίπου 83.000 δολάρια. Τα πρόστιμα για την προώθηση της παιδεραστίας είναι διπλάσια σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος της κρατικής Δούμας Βάτσεσλαβ Βολοντίν ευχαρίστησε τους συναδέλφους του βουλευτές που υποστήριξαν ομόφωνα την νομοθεσία, τονίζοντας ότι αυτή η απόφαση θα προστατεύσει τα παιδιά μας, το μέλλον της χώρας, από το σκοτάδι που εξαπλώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα ευρωπαϊκά κράτη. Ο Βολοντίν απέρριψε την έκκληση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος νωρίτερα προέτρεψε τους Ρώσους νομοθέτες να αποσύρουν το νομοσχέδιο και να σεβαστούν, όπως είπε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων.